Ο Φατούρος. Ο Κοροπούλης, ο Γιωργής, και ο Νιόνιος του καψάλι και ο Λάγιος του Κωστή, τα μεσημέρια εσούραναν καθί και να ρεμάλι, στη σύνα εκεί ψηλά, στο Κοπερτί. Κι εκεί απαγγέλαν Σολωμό, σ' όποια ενδυμούσα κόρη, ξεφτύλα φοβερή, και να σε λίγο βλέπανε το βάγκο τον Πιτσόρη, να σέρνει το φατούρο τους, του στουπί. Με τον γραμματολόγο ευθύ και με τον νέο Φελίνι, βραχνά να τραγουδούν. 1900 πήγαιναν που της Μαρία στο μήνυ έκαμνε τους λαιμού να ξεραθούν. Και βλαστημώντα η Μαρία τη μαύρη μέρα πούνε τη μοίρα την κακή, σε μια γωνιά τους έβαζε κρυφή να μην τους δούνε και έτσι ξεφτυλιστεί το μαγαζί. Κι ως να φτιαχτούν και να σιαστούν και να τους τα σερβίρουν κοκτέιλς και ποτά κι αυτοί ψιλολουφάζανε μην τύχει και τους δίνουν. με τία τα βερεσέδια τα πολλά. Μα τη γουλιά κατέβαζε την πρώτη και βεβαίω τελείω γινόταν γκολ, ο Φατούρος πια. και έτσι άκουγε ο Μηρέος, ακόμη και το Μότσαρτ rock and roll. Και λίγο λίγο αρχίζοντα για τη χριστιανοσύνη τραυλά να του μιλά, όλο και δεν παρέλειπε το μάτι του να κλείνει σ' όποιαν ορθοβιζά κοπελιά. Και εκεί πολύ πάγωναν τέτοιο τρανό ρεζίλι, βλέποντα να κοινά το γκέρινγκ, ω θυμότανε, σήκωνε το μαντίλι και σκούπιζε τα δάκρυα τα καυτά. Και όπω ετύχαινε συχνά σε τέτοιε ούρε να είναι ευέξαπτοι κι αυτοί, τα αριστερά του ένστικτα άκουαν να ξυπνάνε και στάνονταν αντάρτε, τρομεροί. Και ευθύ το βάγκο τεριντά, τον Σέξπιρ τον Διονύση, τον Κίκεργκαρ Γεωργή, έβλεπε στο φατούρο του στη μέση να έχουν στήσει και σαν γυναίκα να τον βρίζουν εκείνη. Και όποιο ακόμη από το πολύ μεθύσι δεν μπορούσε να ακούσει και να δει, κι αυτό κρυφομαντεύοντα τα γέλια σπαρταρούσε, μιλάμε για το λάγιο του Κωστή. Και ο Νίκο, συνονθήλευμα σχιζοφρενία και τρέλα, μεγάλε Νικολή, επέμενε και θαύμαζε και τον επεριγέλα, πω έσμιγε στο ουίσκι το κρασί. Μα εκείθε θε λογαριασμό έφτανε πια στα ύψη, και τσέπε αδιανέ, σ' όλων κινούσε τι ψυχέ και τι καρδιέ μια τύψη, που αφήσαν τι συζύγου μοναχέ. Καθώ η νύχτα ήταν βαθιά, κι είχαν οι κομμενίτσε γκόμενο στο πλευρό, μετάνιωνε ο Νικολή, κι άρχιζαν αγκαλίτσε, και έδινε και φυλάκι ρουφιχτό στη νίκη, τη φραντσέζα μα, το βρώμικο ρεμάλι. Και σκύβοντα του τρει, του ουρωμένους του υβριστέ όπου είχαν το κεφάλι βαρύ, σαν να περνούσε το τόμο του έλεγε ο Μεθύστακα, πω δεν ήταν η τάξη όλων να δει ποιητέ, εκδότε, κριτικού που δεν τα έχουν αρπάξει σαν το φατούρο και να μη ορθοί. Και ενώ του έλεγε αυτά στα γύρω τραπεζάκια, κουνάν κεφαλέ και για το του και φυλάκια σκόρπα γιονικολή στις θηλυκές. Μες των πολυελαίων το φως η πόπη του χυμούσε, που το είχε μυριστεί. Κι όλοι λουφάζαν κι απ' τα αυτή βρίζοντας τον τραβούσε. Και τα άλλα μια ιστορία θλιβερή. Ηλίας Λάγιος από το βιβλίο Συναισθίασης, Ετιτσιόνι Φραντέλη Σούμπλιμη Αθήνα 1991. Πάμε να πούμε για τον Ηλία το Λάγιο, Είχα γράψει κάποτε και το εννοούσα και το εννοώ ακόμη δηλαδή ότι η γραμμή είναι Σολωμό Καρούζο Λάγιο. Όχι ότι είναι οι μεγαλύτεροι ποιητέ, αλλά ότι και οι τρει έχουν πολλά κοινά σημεία. Ε, μία φοβερή τελειομανία, μία καταβήθηση στην ε, ιστορία της ελληνική γλώσσας, δηλαδή ξέραν και οι τρεις, ε, ο Σολωμός υποτίθεται ότι δεν ήξερε, αλλά βεβαίως και ήξερε καταπληκτικά ελληνικά, ο Καρούζος τα μελέτησε ει και ο Λάγιο το ίδιο. Ήταν ένα, μπορεί να πει κανεί, ένα παιδί θαύμα. Ο παππού του Ηλία, ο περίφημο Ηλίας Καπαλάγιο, ήταν ο αρχιτέκτονα τη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Ευάγγελου Παπανούτσου. Είχε αδυναμία μεγάλη στον Ηλία. Ο παππού, ένα κύριο με φράκο, τον έχω τη φωτογραφία έτσι, επίσημο, πούμε, υφυπουργό παιδεία ε, επί Γεωργίου Παπανδρέου, και είχε μεγάλη αδυναμία στο Λάγιο, ο οποίο από πάρα πολύ μικρή ηλικία άρχισε να γράφει ποίηματα, σονέτα τα οποία τα διαβάζει κανεί σήμερα και στέκουν. Δηλαδή, 12 χρονών, φανταστείτε, ε, ο παππού του εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του Ηλία ε, 150 δεμένα αντίτυπα και την έκανε δώρο. Ε, του είχε μια μεγάλη αδυναμία. Ε, το σπίτι του Ηλία στην οδό Βεϊκού ήταν σαν να μπαίνει σε μια υπερπλήρη βιβλιοθήκη. Είχε βιβλία παντού και στο πατάρι βέβαια, στην κουζίνα, στην κρυβατοκάμαρα, στο σαλόνι, είχε ένα πεπαλαιωμένο σαλόνι, παλιές δερμάτινες πολυθρόνες, μάλλον κληρονομιά από τον παππού, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με το ένα πόδι, θα λέγαμε, ήταν στην αγορά, αυτό που λέει ο Αριστοφάνης, ένα αγορά καγό τέφραμε, που ισχύει για τον Καρούζο, και εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ήταν στους δρόμους, της Όλωνος πάνω κάτω πρέπει να την είχε κάνει τόσε φορέ όσο από την Αθήνα στη Ζηρίχη, α πούμε, στο Τόκιο. Και στα καφενεία τον έβλεπε να γράφει, να πίνει, έπινε και εμένα με κνεύριζε, έπινε φραπεδιά κανονικά και ρούφαγε το καλαμάκι ε, απολαυστικά. Ε, ή να πίνει τα ουζάκια του, είχε μανία με το ούζο. φότκα έπινε πάρα πολύ επίση, ε, λιγότερο ουίσκι. Και εκεί καθόταν και έγραφε αυτή ήταν η μία του πλευρά, η άλλη του πλευρά ήταν το διάβασμα. Δηλαδή διάβασα τελείωτες ώρες στο σπίτι αυτό στην Οδό Βεϊκού και μάλιστα είχε την, την, ευλογία, την τύχη, την αξιοζήλευτη τύχη να έχει πρικιστεί με φωτογραφική μνήμη. Δηλαδή διάβαζε ένα βιβλίο 600 σελίδων μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε μερικές ώρες και του έμενε για πάντα στον εγκέφαλο. Στην παρέα τον λέγαμε jukebox, ο Ευγέννης τον είχε βαφτίσει ο Αρανίτσης και του έλεγε ας πούμε όταν εκεί συμποσιαζόμαστε ε, στον Ένικο, τον μπαρ που θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό και στο άμαλάχια απέναντι, το έλεγε «Βρε Λάγιο, πες μου την Ανούλα». Το πήμα. Και ο Λάγιος συγκεντρωνόταν για μερικά δευτερόλεπτα και κατέβασε όλο το πείμα απ' έξω, από στήθου. Ήξερε τα πάντα, είχε αυτό το, το πραγματικά μεγάλο προνόμιο να έχει τη φωτογραφική μνήμη. Έτσι γεννήθηκε δηλαδή. Αλλά διάβαζε και Σακτίνο. Δηλαδή ήταν πώ είναι ο Μπόρχε για την Αργεντινή. Ήταν ένα φοβερό αναγνώστη βιβλίων. Το νόστιμο είναι ότι εκτό ότι είχε διαβάσει όλη την ελληνική γραμματεία, αρχαία, μεσονικά, νέα, τα ήξερε όλα τα ελληνικά. Μάλιστα ο Νάσο Βαγενά, εξαιρετικό φιλόλογο και αρκετά εγωιστή άνθρωπο, είχε δημοσίω πει ότι ο Λάγιο ήταν ένα τεράστιο φιλόλογο. Ένα μεγάλο φιλόλογο, εκτό από ποιητή. Είχε πει ο Νάσο Βαγενά εκτός του ότι διάβαζε ε, Ρωμανό Μελωδό, ε, Παλαμά, μάλιστα έχει επιμηρυθεί και δύο εκδόσεις του Παλαμά, ε, ό,τι μπορεί να διανθανηθεί κανεί, Ελίτη, Σεφέρι, Τους Πάντες, Καρούζο, όλα, Δημοτικό Τραγούδι, Διάβαζε και αυτά που λέμε B κατηγορία ή pulp fiction βιβλία, δηλαδή είχε καταβροχθήσει ε, όλον τον, ε, τον Stephen King, του άρεσε πολύ ο Stephen King, ε, διάβαζε θρίλερ, είχε διαβάσει και μάλιστα είχε επιμεληθεί ένα τόμο για το Ζωρό και για τον Κόναν ε, το Βάρβαρο, τέτοια πράγματα. Είχε μανία και με, το, με την παραλογοτεχνία, στο το πούμε έτσι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καταβυθισμένος στα γράμματα και στην ίδια τη ζωή. Ερωτευόταν ε, πάντα με πάθος, είτε έναν ποιητή, ένα βιβλίο, ένα εργοτέχνης, είτε μια γυναίκα. Ε, είχα την... Ε, την εμπειρία να συγκατοικήσω μαζί του ένα εξάμεινο, οπότε έζησα από κοντά έναν μεγάλο του έρωτα ε, με τη Μαριάννα ε, και τους καυγάδες που είχαν κυρίως για θέματα φιλολογικά, όχι για θέματα ας πούμε, ζήλιας ή οτιδήποτε άλλο. Ήτανε, μπορεί να τσακωνόντουσαν για ένα βιβλίο των εκδόσεων Ερμής με τις ώρες, με δυνατά και τρανταχτά επιχειρήματα και οι δύο. Ε, αυτό ήταν ο Ηλίας, ένας ε, άνθρωπος πάρα πολύ ζωντανός, ε, πολύ όμορφο. Η Μακαρίτσα Ιανούλα, η, η περιστέρη, φίλη του και φιλόλογο και αυτή, η επιμελήτρια του έργου του, τα πάντα που βγήκαν από τον Ήκαρο, τα έχει επιμεληθεί η Ιανούλα. Ε, Μα έλεγε Παστρικόπουλα, γιατί ό,τι αλητίε και να κάναμε, είχαμε πάντα το νου μας να είμαστε περιποιημένοι, καλοδημένοι α πούμε, <laughs> ξέρεις, και όλα αυτά. Ο Ηλίας και Μαρία με τα μαλλιά του και όλα, στα συνέχεια. Ε, φρόντισε πάντα να, να στέκει στο σινάφι, να στέκει στην αγορά. Ο Ηλίας, όπως σχεδόν όλοι, για να μην πω όλοι και είμαι απόλυτο ας πούμε, αλλά σχεδόν όλοι ε, οι άνθρωποι της γενιάς μου μεγάλωσε ε, ε, ήταν στην εφηβεία του όταν έγινε η μεγάλη έκρηξη της μεταπολίτευσης. Δηλαδή εκεί που είχε, υπήρχε η επταετία, η Χούντα και πολλά πράγματα ήταν απαγορευμένα, πολλά δεν τα ξέραμε, έγινε ένα μπουμ τεράστιο. Ξαφνικά όχι μόνο ακούσαμε Θοδωράκη και διάφορους απαγορευμένους μέχρι τότε ε, μουσικούς και καλλιτέχνε. ήταν και στον κινηματογράφο ένα πολύ μεγάλο μπουμ με τον Κώστατο το και τις ταινίε του, μαρξιστικές, αμυγός μαρξιστικές που έκανε, πειραματικές ταινίες με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, με τα στέκια που πέσαν τα Αντάρτικα, όλο αυτό ήταν ένα κλίμα φοβερό, με πληροφορίες που έρχονταν από το εξωτερικό, ιδίω μέσω του περιοδικού του ιδεοδρόμου του Λονίδα Χριστάκη, όπου άρχισαν να διαβάζουμε ξαφνικά για τον Βιχέ για τον Μάιο το Μάιο 68, για τους Μπάντερ Μάινχοφ, για κινήματα χιπηδών, ας πούμε, η γήπης, με πιο μετά που ήταν ο Τζέρι Ρούμπιν και ο Άλμπι Χόφμαν. Και ξαφνικά γίναμε ένα εργαστήριο επεξεργασίας τρομακτικών ποσοτήτων πληροφοριών που μας ήρθαν ε, στη μεταπολίτευση. Και φυσικό είναι να πολιτικοποιηθεί. Δεν εντάχθηκε ποτέ σε κάποιο κόμμα, αλλά είχε μια βαθύτατα πολιτική συνείδηση. Ε, ε όπως και ο Καρούζος, ο Ηλίας ήταν αναρχοκομμουνιστής, αλλά ήταν και χριστιανός ορθόδοξος, δηλαδή είχε και μεγάλη σχέση με την ορθοδοξία, αλλά και με τον ε, μαρξισμό, ειδικά τον, τον ερετικό μαρξισμό, ο σχολείο Φρανκφούρτης, σε ερετικές τάσει και όλα αυτά. Και μάλιστα ένα από τα έμπρακτα δείγματα της ε, πολιτικής του, εκτός από συμμετοχές σε διαδηλώσεις, ε, συγκρούσεις, τότε δομαχίες και διάφορα, μουμε που ήταν, ε, ήτανε μέρος του προγράμματος αυτά, της καθημερινότητας, ε, έκανε μία μεταγραφή της έρημης χώρας του T.S. που τη λέει έρημη η γη, αλλά σαν να την έχει γράψει ένας ε, αριστερός. Μιλάει για αντάρτε, μιλάει για τέτοια πράγματα. Πήγαμε στον Ελασίτη, έλεγε α πούμε και όλα αυτά. Και μάλιστα είχα την χαρά να το δουλέψει όταν έκανε τη δεύτερη έκδοση. Το δουλέψαμε παρέα και συμπράξαμε και έγραψα και ένα κείμενο εγώ που μιμούμε, όπω ο Ηλίας μιμείται την μετάφραση του Σεφέρη ε, τη χώρα του Τριεσέλιο και το λέει ερημιγή. Εγώ μιμήθηκα τα Κομμάτια από το ημερολόγιο του Σεφέρει, από τι μέρε όπου μιλάει για τη γνωριμία με τον Έλιο. Και εγώ μιλάω για τη γνωριμία με τον Ηλία, α πούμε, σε μιμούμενο στο ύφο του Σεφέρει. Και έδειξε με αυτόν τον τρόπο την πολιτική του στράτευση, ότι είναι ακρεφνό, α πούμε, στην αριστερά, την κομμουνιστική αριστερά κιόλα και την αναρχοκομμουνιστική, θα έλεγα, αριστερά. Ωστόσο, δεν ήταν πολύ ανήσυχο για να μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα, σε κάποια νεόλαια. Ήταν ένα ανένταχτο. Ε, ακρεφνή ε, αναρχοκομμουνιστή ο Ηλίας. Και αυτό φαίνεται και σε πολλά πείματα που έχει γράψει ε, και φαίνεται και από την ενασχόλησή του με την ε, λεγόμενη λαϊκή κουλτούρα. Δηλαδή, σπανίω πήγαινε να δει Μπέργκμαν ε, ή τέτοιο κινηματογράφο. Συνήθω έβλεπε ταινίε πιο λαϊκέ, πιο. Όχι ακριβώ εμπορικέ, αλλά νουάρ, αυτά που είχαν πάντα μια υπόγεια, α το πούμε, αναρχορομαντική ιδεολογία από κάτω. Και μάλιστα φαίνεται πάλι στην ποιησή του, αποτυπώνεται αυτό γιατί έχει γράψει πείματα για το Μαραντόνα, mm. Φερρυπίν, έχει γράψει πείματα για ήρωε και όλα αυτά. Ήταν ένα άνθρωπο στην αγορά, στο καφενείο. Αγόρευε με τι ώρε. Θυμάμαι όταν έγινε το ε, Ιουκοσλαβικό ε, αρχέ δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι ακριβώ πότε ήταν, ή πιο μετά. Πιο μετά πρέπει να ήταν. Ο Ηλία ήθελε να πάει να πολεμήσει στην Ιουγκοσλαβία. Ήθελε, ήθελε να πάρει ένα όπλο και να. του λέγαμε Ηλία ηρέμησε, α πούμε, να πολεμήσει. Όχι, θα πάω να πολεμήσω, α πούμε. Ε, με την ίδια λογική ξαφνικά του το, την έδινε, θα το πούμε έτσι. Ποιητικά του την έδινε και είχε ένα ταγάρι ωραιότατο και έλεγε: Τώρα φεύγω, πάω σταγιονό να γίνω μοναχός. Δηλαδή είχε ε, μέσα του, όπω και ο Καρύλο, είχε τον αναρχοκομμουνισμό και είχε και την ορθοδοξία την ε, μοναστικού τύπου. Δηλαδή θα ήθελε, θα μπορούσε κιόλα, ήταν στο χαρακτήρα του να μονάσει. Εξάλλου. Ε, Όλη της γενιάς μας είχαμε αυτή την αντίφαση, δηλαδή είμαστε και κλεισμένοι στα σπίτια, με μια ζωή μοναχού ας πούμε, διαβάζαμε πάρα πολύ, γράφαμε πάρα πολύ, αλλά και στην αγορά βγαίναμε στους δρόμους, στα καφενεία. Χαρακτηριστικά θα σας πω για τον ένικο ήταν ίσως το τελευταίο μας στέκι, συλλογικό στέκι, δηλαδή πριν καν υπάρξουν τα κινητά τηλέφωνα και όλες αυτές οι συνενοήσεις, ξέραμε ότι θα πάμε στον Ένικο και θα είναι το τραπέζι μας. Ε, μάλιστα, ε, είμαστε μία... Ε, ερχόντουσαν και άλλοι άνθρωποι, λογοτέχνες και ζωγράφοι κυρίως, ο Τάσο Παυλόπλος, ο ζωγράφος και άλλοι. Αλλά υπήρχε ένα σταθερό τραπέζι που ήμασταν οι εξή έξι. Χρήστος Βακαλόπουλος, που συνδέθηκε πάρα πολύ ο Λάγιος μαζί του φιλικά, ο Ευγένος Αρανίτσης, ο Ηλίας, ε, ε, εγώ, ο Θάνος ο Σταθόπουλος και ο Κωστής ο Παπαγιώργης. Ε, εμείς αποτελούσαμε ένα είδος κλεισ, κλειστής ας πούμε φράξειας, μέσα στη φράξεια που ήταν ο ένικος. Ήτανε, είμαστε μια εξάδα τέτοια ας πούμε και οι συζητήσεις ήταν πάντα έντονες, ε, πολλές φορές συγκρουσιακές, αλλά γνωρίζαμε ότι είμαστε φίλοι ούτως ή και ότι όλα αυτά είναι ένας τρόπος να πλουτίζουμε και τις γνώσεις μας και να κάνουμε και ένα διάλογο ο οποίος, Τελικά δεν μας έκανε κακό ποτέ, μας έκανε ίσα ίσα καλό. Εγώ μάθα πάρα πολλά πράγματα από τον Ηλία. Ο, 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 ο Αρανίτσης δημοσίω έχει πει ότι ο Βακαλόπουλος είναι δάσκαλό του και ο Ηλία το ίδιο. Ο Κωστή βεβαίω ήταν και λίγο μεγαλύτερό μα, αρκετά μεγαλύτερό μα. Ε, ήταν εκεί μια παρουσία πολύ έντονη και χαρακτηριστική. Ο Θάνος Σταθόπουλο με τον μινιμαλισμό του και ε, όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα χωνευτήρι πάρα πολύ. Σαν να είναι ένα εργαστήριο ιδεών, παρα... παραγωγή ιδεών. Και νομίζω ότι όλη μας η αγωνία ήταν ακριβώς τι ρόλο παίζουμε εμείς πιτσιρικάδες, ας πούμε, στη μεταπολίτευση. Ποια είναι η ταυτότητά μας. Ε... τι πάμε να είμαστε ροκάδες, είμαστε του ρεμπέτικου, είμαστε ας πούμε παραδοσιακοί. Ο Λίας ήταν καταβλησμένος στην παράδοση. Δηλαδή λάτρευε το δημοτικό τραγούδι, λάτρευε παραδοσιακούς ποιητέ, τον Τέλο Άγρα, τον Καριωτάκη. Ε... τα ήξερε όλα αυτά πάρα πολύ καλά πάντα λειτουργούσε με το παρείστικο, με την καλή έννοια, αυτή την έννοια της φιλίας, της αλληλεγγύης και της παρέας. Έγραφε βιβλία με φίλους μαζί, με το κοροπούλια έχει γράψει βιβλία, με τον Παντελή τον Μπουκάλα, με τον Διονύση τον Καψάλη και με τον Μιχάλη τον Κανά. Δηλαδή η Ανθοδέσμη ήταν ένα τέτοιο βιβλίο και το Τριώδιο επίσης, που γράφανε τρεις-τέσσερις ποιητέ μαζί. Και παραλλήλως έγραφε και δοκίμια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο καφενεδάκι το Πανελλήνιο με τους κακιστές, που συχνάζαμε και ο Βαγγέλης ο Μπιτσόρης, ο μετάφρασης του Ντεριντά και στο Χαστής και άλλοι μαζευόμασταν εκεί. Παίζαμε κανένα σκάκι και συζητούσαμε. Εκεί ε, σε κάποια φάση έγραψε με έναν πολύ ιδιότυπο τρόπο, δεν τον έχω σε άνθρωπο, τον πρόλογο σε τρεις σωματοφύλακες του Δουμά που θα έβγαζαν η παρουσία. Επειδή ήταν σε μια αποχή από το ποτό και είχε ένα τρέμουλο και δεν μπορούσε να γράψει καθαρά είχε αγκαρέψει ένα κοινό μας φίλο και του έλεγε απέξω έξω τι να γράψει και ήταν τόσο ακριβής ο προφορικός του λόγος που ήταν σαν, σαν γραπτός δηλαδή δεν δεν είχε διαφορά είχε αυτό το ταλέντο επίσης και μια μελωδικότητα στον τρόπο της ομιλίας του μιλούσε βραχνά έτσι σαν, σαν παλιός ρεμπέτης μια πολύ έντονη βραχνή φωνή και ε, είχε ένα λόγο ακριβία. Εκεί μοιάζει πολύ με τον Καρούζο. Είχαν το ίδιο ε, στυλ στη συζήτηση, στη συνομιλία. Δηλαδή, σκεφτόντουσαν κάθε λέξη σαν ένα μηχανήματα ουσιαστικά. Σαν να έχουν ένα μηχάνημα στον εγκέφαλο που πάλευε, ας πούμε, να βρει τη σωστή λέξη, τη, τη λέξη ακριβίας. Δεν, ε, δεν λάθευε ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Έτσι συνέθετε και τα πείματά του. Πρώτα στο Ερωτευόταν, είχε μια πολύ πλούσια ερωτική ζωή, ερωτευόταν ρομαντικά και πολύ έντονα και κατόπιν συνέθετε τα βιβλία του, συνήθως το κάθε βιβλίο είχε μια παραλήπτρια, ήταν δηλαδή εμπνευσμένο από μια κοπέλα ε, κάθε φορά διαφορετική. Μάλιστα ε, είχε συγκρουστεί με τη Μαριάννα, στην οποία είχε αφιερώσει, έχει γράψει το βιβλίο της Μαριάννας, έτσι είναι ο τίτλος, το βιβλίο της Μαριάννας, Έχω τα δοκίμια, τα τυπογραφικά δοκίμια, τότε ήταν η φωτοσύνθεση και βγαίναν έτσι, δεν τα δουλεύαμε με άλλο τρόπο. Βγαίναν σε και τα κόλλαγα με σελοτέιπ και ο Ηλίας σε μια κατάσταση ας πούμε συγκρουσιακής εξαλλοσύνης τα πέταξε και λέει δεν θέλω να βγάλω το βιβλίο αυτό, τέρμα, δεν με ενδιαφέρει, τα μάζεψα εγώ, τα ανέβασα σπίτι γιατί συγκατοικούσαμε εκείνη την εποχή και τον έπεισα την άλλη μέρα, αφού συνήλθε και ηρέμησε, του λέω: α, α, Άλλο αν τσακώθηκε με τη Μαριάνα, αλλά το βιβλίο πρέπει να βγει. Διότι η πίεση είναι κάτι τελείω διαφορετικό από το συγκρουσιακό, α πούμε, το ερωτικό-συγκρουσιακό. Και έτσι σώθηκε το βιβλίο τη Μαριάνα και εκδόθηκε ευτυχώ. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, γύρω στι ε, τέλη δεκαετίας του 70, αρχέ δεκαετία του 80, εκκινεί ένα πάρα πολύ γόνιμο, κατ' εμέ και πολύτιμο ε, διάλογο χριστιανών μαρξιστών. Και έχουμε του λεγόμενου νεοορθόδοξου, δεν ξέρω αν στέκει ο όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλη αυτή η ιστορία που ξεκινάει ουσιαστικά από τον ε, Στέλιο Τωράνθο, το τον φιλόσοφο, εμπλέκεται ο Κώστα ε, άνθρωποι που ήταν στο κουκού εσωτερικού όπω ο Ζουράρη ή στο Κουκουέ, όπω ήταν ο Μοσκόφ. Ο Κωστή ο Μοσκόφ ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αγαπημένο μάλιστα του Χαρίλα Φλωράκη. Αυτοί ε, συλλαμβάνουν την ιδέα αυτού ακριβώ του διαλόγου, ότι υπάρχουν κάποια, κάποια κοινά στοιχεία ε, στη συλλογικότητα όπω την πρεσβεύει ο κομμουνισμός και στην αλληλεγγύη και στο όραμα αυτό της αταξικής κοινωνίας, και υπάρχουν ε, κοινά στοιχεία με, το, με τη συλλογικότητα όπως την ε, πραγματώνει ε, στην πράξη κα, καθαρά ας πούμε, η Ορθοδοξία, ομοίως την αγάπη για τον άλλον ε, και γίνεται αυτός ο διάλογος. Ε, μάλιστα, ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά και συνέδρια ολόκληρα που συμμετείχαν ε, ε, μαρξιστές και χριστιανοί και χριστιανομαρξιστές, γιατί ο Μοσκόπ δεν μπορεί να πει ότι ήταν μόνο χριστιανό, ήταν και μαρξιστή, ήταν μέλο του ΚΚ, μάλιστα ήταν και στην κεντρική επιτροπή του ΚΚ κάποτε. Ή ο Ζουράρη ο Εκεί ο Ηλία όχι μόνο εμπλέκεται, αλλά λαμβάνει ενεργά μέρο σε όλη αυτή τη συγκρότηση μια καινούρια σκέψη, μια καινούρια ταυτότητα ε, Δηλαδή, πού πάμε, ποιοι είμαστε, αυτό είναι το, το ζητούμενο για τον Ηλία είναι και στην ομάδα του περιοδικού παρουσία που ήτανε, ας πούμε το, το χειρό ε, των αναρχοχριστιανών κιόλας. Ήταν ο Τσάκαλος, ο Γιώργος, θρηλυκή μορφή στο χώρο του βιβλίου, ο Βασίλης ο Χατζιακόβου και ο Ηλίας ο Λάγιος. Είχαν μαζί το βιβλιοπωλείο. Ε, Περνούσε ο Χατζηφώτης που ήταν τότε ο, 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 εκπρόσωπος τύπου για το Άγιον Όρος, ένα ε, ένας και καβαφολόγο και γράψει ένα βιβλίο για τον Καβάφη, ένα εξαιρετικά μορφωμένο άνθρωπο. Ε, περνούσαν παπάντε, ρασοφόροι κανονικά, οι οποίοι διαβάσανε κροπότκινα, α πούμε, λακάν. ήταν ένα ε, ωραιότατος ωραιότατο τύπο ε, ο οποίο είχε κάνει και ψυχανάλυση, ε, ενώ είχε σπουδάσει ε, ψυχανάλυση και ήταν και ψυχαναλήτη, σαν λακανικό. Και ο Ελία εμπλέκεται σε αυτό το διάλογο βεβαίω. Το βιβλιοπολίο όλο εμπλέκεται σε αυτό το διάλογο. Τώρα είναι ο ναυτήλο όπου συχνάζουν οι ίδιοι περνούσαν από εκεί οι ερετικοί μαρξιστές της παρέας και ομάδας των σημειώσεων και του Εράσμου, περιοδικό σημειώσεις και Έρασμος, Λικιαρδόπουλος, Βίρο Λεοντάρης, ο Τάσο Πορφύρης, πιο σπάνια, ο Στέφανος Οροζάνης, πάρα πολύ τακτικά και γινόταν διάλογος εκεί και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά και με τον Βακαλόπουλο, ο οποίος ήταν η γέφυρα ανάμεσα στους πιο και σε εμά, με τον Χρήστο τον Βακαλόπουλο, να καταπιανόμαστε με κείμενα τα οποία είχαν να κάνουν με την Ορθοδοξία. Δηλαδή, θυμάμαι, εγώ διάβαζα, με είχε πιάσει μία μανία και διάβαζα τον Άγιο Σιλουανό. Ε, ο Χρήστο είχε εντρυφθεί στο Παπαδιαμάντη πάρα πολύ και εξού και πήγαινε στην μου μετά. Ο Λάγιο τα ίδια. Δηλαδή, ήξερε τα κείμενα αυτά, τα πατερικά, τη φιλοκαλία την ήξερε απ' έξω. Και ε, το Μάξιμο τον αγαπούσε ιδιαίτερω. Ο Φατούρο, ο οποίο αναφέρεται στο ποίημα ε, είναι ο Φατούρο, μία λαμπρή μορφή της παρέας, με ε, 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 ελάχιστο αλλά σημαντικό έργο, γιατί ήταν και λίγο παραπάνω γλετζές από όσο <laughs> έπρεπε για να έχει και έργο. Έγραφε και πείματα, έγραφε και δοκίμια, αλλά ε, λιγότερο συχνά από ότι ο Ηλίας, ας πούμε, ή εγώ ή ο Αρανίτσης. Ε, και ο Φατούρος εκεί, σε αυτή τη συζήτηση, ο οποίο προήρχεται από την άκρα αριστερά, από, το, από τους Αλλά εντρίψε πάρα πολύ στην Ορθοδοξία. Και νομίζω ότι αυτό παρήγαγε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και στα, στο έργο του Λάγιου. Δεν είναι τυχαίο το το τελευταίο του έργο είναι ο άνθρωπος από τη Γαλιλαία, όπου όπως ο Καρούζο στην Κροστάνδη, να μια άλλη παραλληλία, ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του με το, με το κομμουνιστικό κίνημα, τον Τρότσκι, ε, και την εποπία των αυτών της Κροστάνδης, έτσι ο Λάγιος Αναμετασχηματίζει, θα λέγαμε, ξαναδιαβάζει αν θέλει στο Ευαγγέλιο με τη δικιά του ποιητική και τη δικιά του ε, ε, φιλοσοφία ζωής. Γιατί σιγά σιγά συγκροτούσαμε μια φιλοσοφία ζωής. Είμαστε αυτό, είμαστε ένα, ε, ένα υβρίδι όλοι μας, ε, ένα κοκτέιλ από μαρξισμό, ψυχανάλυση, ορθοδοξία, αναρχισμό, ροκ ε, τρόπος ζωής, γιατί ο Λάκης ζούσε σαν μεριά έτσι. ...και ε, ε, μοναστική ζωή και έκθεση στην αγορά. Δηλαδή σήμερα είναι σπάνιο το φαινόμενο ένας ας πούμε διανοούμενος να κάνει διάλογο σε ένα καφενείο με έναν άλλο διανοούμενο. Δεν το συναντάς. Ή να κάνει διάλογο με ένα ποιητή. Είναι πιο μονάχικα τα πράγματα. Εκεί οι ιδέες μας ζυμώνονταν κάθε μέρα. Με, πίνοντας το καραφάκι μας ε, ή το καρτούτσο ή όλα αυτά κάθε μέρα... Το καφέ μας, κάθε μέρα συζητούσαμε μία ιδέα. Και ο Λάγιο είχε κάνει και μία ε, διασκευή, α πούμε, τη δήλωση του Έλιοτ, του T.S. Έλιοτ που έλεγε ε, Είμαι πολιτικά συντηρητικό, βασιλόφρον, έλεγε κιόλα. Ε, ε, στα θρησκευτικά, στο θρήσκευμα είμαι καθολικός και στην πίστη είμαι μοντερνιστής. Ο Λάγιος το είχε, έλεγε, παροδώντας κάπως τον Έλιοτ, Είμαι πολιτικά ανασχοκομουνιστής, ε, ε, στο θρήσκευμα χριστιανός ορθόδοξος και στην πίση συντηρητικό, παραδοσιακός. Είχε αυτό το, το ιδεολόγημα κατασκευάσει, με κόπο, με διάβασμα, με συζητήσεις, με καυγάδες, με όλα αυτά. Δεν, ήταν, δεν ήμασταν οπαδοί, κανένας πράγματος. Όλα πληρώνονταν με διάβασμα ωρών και ωρών και ωρών και κυρίως, όχι με μοναχικό διάβασμα μόνο, αλλά... Αυτά που διαβάζαμε τα φέραμε στο καφενείο. Τα συζητούσαμε. Ιδίως στον Ένικο τη διετία 1991-93, μέχρι που χάσαμε τον Χρήστο Βακαλόπουλο, γινόταν ένα, μια επεξεργασία ιδεών συγκλονιστική κάθε μέρα. Εκτός από το γλέντι και το να πιούμε το ποτό μας, ξεκινούσαμε από το αμαλάχια απέναντι. Τρώγαμε, πήραμε το κρασάκι μας και μετά μεταφερόμαστε σχεδόν μαζικά στον Ένικο, όπου γινόταν γινόντουσαν ε, άπειρες άπειρε συζητήσει. Άπειρε συζητούσαμε από το, τη σημασία που έχει το Χαϊκού μέχρι ε, τον ε, σημεών, τον Γρηγοριάτη που είχαμε ανακαλύψει τότε τον Περουβιανό. Ε, και γινόντουσαν τεράστιε συζητήσει. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που λείπει από την εποχή μα. Δηλαδή το να μη φοβάσαι να εκτεθεί και με αδεξιότητα καμιά φορά. Δηλαδή θυμάμαι που είχε πει ο Βακαλόπουλο ότι. Ε, τα κόμιξ είναι τα νέα έπι και πέσανε να τον φάνε. Τα λέει και ο Φατούρος σε ένα ντοκιμαντέρ για τον ε, Μακαρίτο Χρήστο. Κι όμως ήταν μια ιδέα που είχε νόημα, ότι τα κόμιξ είναι μια μορφή α, α, άλλου τύπου λογοτεχνίας η οποία έχει να κάνει με το έπος, ας πούμε, όπως τα western. Ας πούμε. Ο, ο Λάγιος ήταν ε, μέγας λάτρης των western. Του άρεσαν και τα νουάρ, αλλά τα western τα λάτρευε. Μην του πεις για Αντωνιώνη, Μπέργκμαν, αυτά δεν μπορούσε. Δεν, δεν, δεν τα ήθελε. pop ε, στοιχεία είχε ο Λάγιο πάρα πολλά και μπορεί κανεί να πει ότι είναι ένα πρωτοπόρο γιατί συνδέει την pop κουλτούρα, το Jim Adams. Θα σα διαβάσω και να πούμε ότι γράψει για το Ελληνόπουλο, το Jim Adams. Το μικρό καουμπόι, α πούμε έτσι. Ε, τον κόναντο Βάρβαρο. Αν είναι δυνατόν, το Ζωρό. Ε, το μικρό ήρωα, τα συνδέει όλα αυτά με τη βαθιά γνώση που είχε των ε, πατερικών κειμένων, με τη βαθιά γνώση που είχε του μαρξισμού και της πολιτικής, την αίσθηση, είχε πολύ έντονη αίσθηση τη πολιτική όπω είπαμε πριν και παράγει πείματα τέτοια. Γράψε ένα συγκλονιστικό ποίημα για το Μαραντόνα, α πούμε, που ήταν το ποπίδαλο όλων των ποδοσφαιρόφιλων. Ε, και, σε, και σε άλλα ποίηματά του, σκόρπια πήμα, περνάει σκόρπιε ε, νήξει για το ότι η ποπ κουλτούρα σήμερα συνδέεται με το sublime, με το υψηλό. Γιατί κάποτε ήταν το υψηλό από μια μεριά, το χθαμαλό από την άλλη. Και ο Χρυσο Βακαλώπουλο, ο οποίο είχε ένα. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο διάλογο με τον Ηλία. Και ο Ευγένιο και η αφεντιά μου, α πούμε, το είχαμε αυτό. Και ο Κωστή, βέβαια. Ο Κωστή, γράφει ο Παπαγιώργη σε φιλοσοφικά του δοκίμια, έχει λέξει ε, τη αρχαία ελληνική και τη φιλοσοφία και όλα αυτά, με λέξει του γηπέδου. Και καταφέρνει όλο αυτό το πράγμα να το κάνει ένα. Δηλαδή δεν κλωτσάει, δεν τζινάει η λέξη, δεν φαίνεται ένθετη ή υπεποιημένη. Είναι καλά κάνει η κοίνα εκει Ο το έχει αυτό. Ε, έχει γράψει δοκίμια, ολόκληρα δοκίμια για αυτό το θέμα. Αρθρογραφούσε για ένα διάστημα αρκετά μεγάλο, στο Αντί, όπω και ο Χρήστο, που ήταν ένα περιοδικό που θα λέγαμε λαϊκό περιοδικό, έτσι. Δεν ήταν το περιοδικό των διανοούμενων, ήταν το περιοδικό κάποιων ανθρώπων, αρκετά πολιτικοποιημένων, κάθε 15 μέρε στο δημοσιογραφικό χαρτί, α πούμε, πολλά... έφυγε πάρα πολλά ζητήματα τη καθημερινότητα. Ο Ηλίας ήταν καταβυθισμένο στην καθημερινότητα δεν ήταν στα σύννεφα, δεν ήταν εθεροβάμων. Ήταν ένα ποιητή τη πιάτσα. Ζούσε στα καφενεία, έπεσε πρέφα. Τον έχω δει, εγώ είμαι από χαρτιά, τον έχω δει με τον Κοροπούλη και του άλλου να παίζουν στο καφενεδάκι που ήταν δίπλα στο χημείο, να παίζει με τι ώρε, α πούμε, πρέφα. Και με στρατηγικέ και όλα αυτά τα ένωνε. Έπαιζε και σκάκι, μια φορά είχαμε παίξει τρει μα μπιτσόρι, Λάγιο και εγώ και τα κάναμε αντάρα. Αλλά είχε στο καφενείο το Πανελίνο πάλι, πίναμε κονιάκ και ούζα εκεί. Διάβασε εφημερίδα Φανατικά. Ε, ήταν Παναθηναϊκό. Μάλιστα του είχε προτείνει ο αίμνηστο ο Σάμι ο Γαβριλίδη ε, να γράψει την ιστορία του Παναθηναϊκού σε φυλάδια, όπω ήταν η παλιά παράδοση των φυλαδίων, και να γράψει την ιστορία του Παναθηναϊκού από τη μεριά την ποιητική. Παρότι ο Σάμι ήταν ε, από την άλλη μεριά, ε, την ποδοσφαιρική. Αλλά δεν έχει σημασία. Πήγαινε στο γήπεδο, όπω και ο Βακαλώπουλο. Παθιαζόταν ε, πήγαινε στι διαδηλώσει, κράβγαζε συνθήματα. Για ένα διάστημα τραγουδούσε. Υπήρχε ένα μαγαζί κάτω στο μοναστηράκι και πήγαινε ο Ηλίας και τραγουδούσε ρεμπέτικα και άλλα λαϊκά άσματα. Του άρεσε το ελαφρό τραγούδι που τότε ήταν ειδικά μετά τη Χούντα στη μεταπολίτευση, ήταν το πιο εξοβελιστέο, το πιο περιφρονημένο τραγούδι, ήταν το λαϊκό. Το ελαφρύ, συγγνώμη. Γιατί είχαν πέσει ή στα αντάρτικα ή στα ρεμπέτικα μετά που έγινε η μόδα μετά την εκδείξη τη και Στον Ιλιά άρεσαν πάρα πολύ τα ελαφρά ερωτικά τραγούδια. Και τα τραγουδούσε μάλιστα, κάναμε καντάδε παρέα. Έλεγε γι' αυτό, ε, Θα κόψω τα τριάντάφλια από την τριάντα σου και όλα αυτά. Του άρεσε πάρα πολύ. Ε, και το άλλο, τη βουλιουκλάκι, ε, πώ το λέει, ε, Χιλάκι πετροκέρασο και μάγουλο, βερίκοκο, ρίκο, ρίκο, ρίκοκο». Του άρεσαν πολύ αυτά. Δεν τα, όχι μόνο δεν τα περιφρονούσε. Ήταν μέσα στο αίμα του, μέσα στην κουλτούρα του. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και ταυτόχρονα είχε και το Σαμπλάιμ, είχε το υψηλό. Ο άνθρωπο από τη Γαλλία για μένα είναι ένα πείμα υψηλό. Αυτό ε, έφερε στα γράμματα ο Ηλία. Από τη μεριά του ποιητή. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει κανεί. Το έφερε και ο Βακαλόπουλος, από τη μεριά του πεζογράφου και του δοκιμιογράφου. Ε, είχε προηγηθεί βέβαια ο Γιώργος ο Ιωάν, που έχει γράψει ένα τρίτομο έργο για τον Καραγκιόζη. Δηλαδή, ήταν πολύ καλή η συγκυρία με τη μεταπολίτευση που βρεθήκαμε ε, να καταπιανόμαστε με όλα αυτά. Με όλα. Το μόνο που μας ε, αηδίαζε και το αφήναμε στην άκρη ήταν το πεποιημένο, το ψεύτικο. Δηλαδή, δεν μας άρεσε το ψεύτικο. Ό,τι είχε μια αγνησιότητα, είτε ήταν μια συμφωνία του Μπρούκνερ, ας πούμε, είτε ήταν ε, ένα γουέστεν, είτε ήταν ο μικρός ήρος, ε, ο Λάγιος το αγκάλιαζε είχε αυτή την ιδιότητα. Όχι ο Λάγιο, όλη η παρέα το αγκαλιάζαμε. Α πούμε, το συζητούσαμε. Σε διαβάσω το πείμα τώρα για το Jim Adams. Ε, είναι από το βιβλίο του, το τη Μαριάνα που λέγαμε και πριν, που είχε πετάξει τα δοκίμια. Επίκληση στο Jim Adams. Λοιπόν, έλα με όλα τα χρώματα της δύση του West, με τα μεταλλικά εξάσφαιρα των James, έλα με τον απελπισμένο πυρετό του Desperando, για μια στιγμή χοντρή στα λαγματιά, όπου βαραίνει μοναξιά στον μπαμπαρέσο της αυλές. Κι στραφήγε, αλλά βάγια κοντίος. Μέναν με πήρε η νύχτα, το τρανό κοβέρνο και γαλίνεψα. Ψηλό υγρό χορτάρι της αβάνας, λαχάνιασμα το αλόγου στα σκοτάδια, μαύρο, μαύρο νευρό κορμί του τζάγκουαρ που ζυγιάζεται στην πέτρα, δεν τα ξέρω. Σε βλέπω μια στιγμή με στο γυαλί, κι ύστερα αλλά βάγια κοντίος. Είναι, φαίνεται ξεκάθαρα, πούμε, το pop στοιχείο, το οποίο το ενώνει με τη λέξη «γκοβέρνο», που είναι επτανησιακής καταγωγής, με λέξεις αρχές και με λέξεις ε, της καθημερινότητάς μας στη δεκαετία του 80-90, τότε που έγραψε το βιβλίο της Μαριάννας, αρχές δεκαετίας του 90. Λοιπόν, ε, όπως και τα δοκίμια που έχει γράψει για τα ε, για την pop κουλτούρα, για τον Ζωρό, για τον Κόναν τον Βάρβαρο και για τον μικρό ήρωα και για τον Τζιμ Άνταμ. Σα μικρό ήρωα είναι ο Γιώργο Θαλάσση και για τον Τζιμ Άνταμ. Τέσσερα βιβλία που τα έχει επιμεληθεί ο Ηλία, τα έχει φροντίσει και γράψει τεράστια. Ε, Τεράστιου προλόγου, α πούμε, βαθύτατου. Εξηγεί το ζωρό με βάση την αμερικανική κουλτούρα, τη λαϊκή αμερικανική κουλτούρα, α πούμε. Αυτό ήταν ο Ηλίας. Η προσωπική μου σχέση με τον Ηλία, στιγμιότυπα, αμοντάρι στα πλάνα, θα λέγαμε, τη προσωπική σχέση, γιατί αν άρχισα να μιλάω για τα όσα κάναμε με τον Ηλία, θέλουμε, α πούμε, ένα σαν του Ράινερ Βένερ, Βένερ Φασπίντερ. 12 ώρε μπαίνει ένα Αλεξάνδρ Πλάτσα. Είναι τεράστιο. Θα πω δύο χαρακτηριστικά, δύο-τρία χαρακτηριστικά πράγματα. Το ένα είναι που δίνει και το χιούμορ του ανθρώπου και τη γενοψυχία του. Ε, κάποια στιγμή ήξερα ότι έχω μία μανία με τον Hegel και είχαμε μία ανταλλαγή λιτών δώρων και του χάρισα εγώ τα άπαντα του Σέξπιρ, διότι εκ λάθος τον είχα κλείσει μέσα στο σπίτι, είχα πάρει τα κλειδιά και δεν ήξερε να, βγει, να διακινδέσει να βγει και πώς θα έμπαινε μετά, γιατί χανόμαστε και με τις ώρες στους δρόμους και όλα αυτά, οπότε με περίμενε υπομονετικά να επιστρέψω. Ε, του ζήτησα συγγνώμη και του χάρισα τα πάντα του Σέξπιρ. Την επόμενη μέρα σε εγγλέζικη έκδοση, α πούμε, πάρα πολύ ε, αξιόλογη την επόμενη μέρα ο Ηλίας έρχεται και μου χαρίζει ένα εξαιρετικό δίτομο έργο ε, για το Χέγγελ. Ξέρετε που έχω αυτή τη μανία, διαφωνούσε με αυτή τη μανία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένα έχει τα δικά του. Και μου έκανε δώρο αυτό με μια αφιέρωση γλυκίδατη και έτσι α πούμε. Ήταν σαν να ζητάμε συγγνώμη στον τον άλλον, ας πούμε, για το αυτό. Ε, είχε τύχει ε, να συγκατοικήσουμε για έξι μήνε περίπου, διότι του κόψαν το ρεύμα Είμαστε στον Ένικο και μου λέει μου κόψει το ρεύμα, μη γύρι στο σπίτι μέσα στα σκοτάδια, να, να έρθω να κοιμηθώ σε σένα. Εγώ έμενα εδώ στην Κυψέλη πάλι στην οδό Σύρου, στον αριθμό 46. Ήρθε ο Ηλίας και ενώ του συνδέσαν το ρεύμα μετά το πλήρωσε κτλ. παρατάθηκε η μονοήμερη διαμονή σε εξαμηνία, μήνα με έξι μήνες μαζί. Πέθανε ο Βακαλόπουλο εντωμεταξύ, επικοινωνούσαμε κάθε μέρα με τον Κωστή τον Παπαγιώργη, πηγαίναμε στον Ένικο, γύριζαμε σπίτι και κράτησα αυτό το πράγμα ένα εξάμεινο το οποίο για μένα ήταν πολύ πλούσιο δώρο. Ε, γράφαμε πείματα μαζί, σχεδιάσαμε την επανέκδοση τη έρημη χώρα ω έρημη Τον γνώρισα, τον σύστησα στο Μανώλη τον Μανουσάκη, ο οποίο έγινε εκδότη του, του έβγαλε σημαντικά βιβλία ο Μανώλη και την, μεταξύ άλλων και την Ερμιγή Και μετά το, θάνατο του Ηλία, έβγαλε και ένα ωραιότατο τόμο για τον Ηλία Λάγιο με δοκίμια ε, γραμμένα από φίλους ποιητέ και δοκιμιογράφους για τον Ηλία. πάντα θυμάμαι με, με αγάπη μεγάλη το χιούμορ του Λάγιου. Είχε ένα, ένα εξαιρετικό χιούμορ όπως και ο Καρούζος. Τι φυσικό για το Φουκό να πάει στο μπαρ τη Γιουσενάρ. Με φόντο μπεζ βγαίνει ο Ντελέζ, με γκρι παλτό μπαίνει ντολτό. Πού να του πάρ ο μπλε και σαν τον Μπρούστ να πούνε ούστ. Άκου τον καταρί, που όλο τα λέμε το σαρτλέ. Και μην καν για το λακάν, μου κάνει ντά τον τεριντά. <Κι> Του άρεσε να λέει ανέκδοτα και να ακούει ανέκδοτα και είχε και ένα εμπράγματο χιούμορ, θα λέγαμε, πως λέμε εμπράγματο δίκαιο. Στον ένικο που συχνάζαμε, εγώ έπινα πάντα, όπως και στη ζωή μου γενικά είμαι μονογαμικός, είμαι και στο ποτό, έπινα πάντα Τζέιμσον σε ψηλό ποτήρι και ένα ποτήρι νερό δίπλα, ούτε παγάκι ούτε τίποτα, αυτά. Οπότε ο Βαγγέλη, ο ζωγράφο ζαφυρόπουλο που είχε τον Ένικο, ήξερε. Και όταν έμπαινα μέσα, χωρί να του πω τίποτα, καμιά φορά με το βλέμμα συνονιόμαστε, μου έφερνε το δικό μου. Ο Ηλίας κάθε φορά έπαιρνε κάτι άλλο. Ήταν πολυσυλλεκτικό ε, πότη. Μια τεκίλα, μια μπύρα, μετά το γύρισε σε άλλα κτλ. Και ένα βράδυ μπαίνουμε με τον Ηλία εκεί, κάτω στι 8-9 η ώρα, ε, μου φέρνει το δικό μου και απευθύνεται στο Λάγιο του λέει: Λάγιο τι θα πει. Και λέει ο λάγιο: Στον κατάλογο. Κοιταζόμαστε όλη περίεργα και λέει ο λάγιο: Έχω μια περίεργα να πιω τον κατάλογο. Όσο κρατήσει. Και άρχισε να πίνει τα ποτά του καταλόγου. Κοκτέιλ Μανχάτανα, α πούμε, Black Ryanair, μετά Τεκίλα Σαν Και συνέχισε έτσι και έπινε, ήπια τον κατάλογο. Όχι την ίδια μέρα, σε δύο-τρία δύο, βράδια ήπια τον κατάλογο όλο. Γιατί είχε την περιέργεια να δει τι σημαίνει να πιει τον κατάλογο ενό μπα. Θα τον θυμάμαι πάντα με αγάπη. Ε, πέρα από το προσωπικό, το οποίο είναι έντονο, συγκατοικήσαμε, ήμασταν αδέρφια, ε, περάσαμε φοβερέ βραδύε και με τον Ηρακλή το λογοθέτη. Πέρα από το προσωπικό, πρέπει να τονίσουμε ότι ε, πρόκειται για ένα μεγάλο ποιητή. Ο Ήκαρο έχει βγάλει τα παντά του τώρα, η εκδοχή Ήκαρο. Ε, για έναν δεινό μιλητή και για ένα φιλοσοφικό νου. Πάντα σκεφτόταν, πάντα στοχαζότανε, πάντα είχε κάτι πρωτότυπο να πει. Αυτά ήταν ο Λία Σολάνη. Δε στα σαν σερ τον Αλτουσέρ, δηλώνει πέρ να γίνει σερ. Ό,τι θα φέρει το καλοκαίρι, καλοριφέρ για bon βιβέρ.